Δυστυχώς το πύρινο μέτωπο στον Εύρο συνεχίζει να μένεται εκτός ελέγχου. Σύνδεση με τον Αντώνη Τσολιναρά που θα μας μεταφέρει όλες τις νεότερες εξελίξεις, Αντώνη. Νομίζω το πλάνο του Δημήτρη Αλεξάκη είναι χαρακτηριστικό για να δείξει ακριβώς το τι συμβαίνει εδώ στο πάρκο της Δαδιάς. Δυστυχώς η πυρκαγιά συνεχίζει το καταστροφικό της έργο για τρίτη συνεχόμενη ημέρα. Για να σας δώσουμε να καταλάβετε, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην καρδιά του δάσους, στο ύψος πάνω από το χωριό Λευκύμη, στην νοτιοδυτική πλευρά του βουνού, όπου τα πράγματα εδώ φαίνεται ότι είναι πιο σοβαρά. Οι εικόνες που βλέπετε στα πλάνα του Δημήτρη Αλεξάκη είναι αποκαρδιωτικές. Ο πυκνός καπνός από τις φωτιές έχει καλύψει σχεδόν όλο τον κεντρικό πυρήνα του δάσους. Έχει σκεπάσει ακόμα και τον ήλιο. Το μήκος εκτείνεται πάρα πολλά χιλιόμετρα και παρά το γεγονός ότι δεν φυσάει σχεδόν καθόλου στην περιοχή, σχεδόν καθόλου τη διάρκεια της ημέρας, οι συνεχείς αναζωπηρώσεις είναι εκείνες οι οποίες δημιουργούν τα νέα μέτωπα φωτιάς. Οι άνθρωποι της πυροσβεστικής πρέπει να σου πω ότι πραγματικά καταβάλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σώσουν αυτό το δάσος, αυτό το καταφύγιο της άγριας ζωής. Η ανεξέλεγκτη φωτιά έχει κάψει χιλιάδες στρέμματα και η ζημιά είναι υπολόγιστη που έχει υποστεί έως τώρα. Οι εναέρες δυνάμεις επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας, όμως η περιορισμένη ορατότητα από τους πυκνούς καπνούς έχει δυσκολέψει πάρα πολύ το έργο της κατάσβεσης. Εκείνα που είναι πάρα πολύ σημαντικά και πρέπει να το τονίσουμε για την επιχείρηση είναι τα ελικόπτερα, τα εννέα ελικόπτερα που βλέπουμε συνεχώς να πετούν από πάνω μας, να πηγαίνουν για υδροληψία αρχικά σε κοντινά ρέματα και στη συνέχεια να πραγματοποιούν ασταμάτητες ρήψεις σε χαμηλό ύψος και διερχόμενα και ρηψοκίνδυνα μάλιστα μέσα από το μαύρο νεφος που βλέπουμε. Για άλλη μια μέρα, ουσιαστικά τα εναέρια μέσα είναι εκείνα που έχουν τον αγώνα δρόμου και το στοίχημα με τον χρόνο. Γιατί όταν θα δει ο ήλιο, θα σταματήσουν τι επιχειρήσει. Τα πράγματα δυστυχώ δεν είναι καθόλου εύκολα εδώ στο δάσο τη Δαδιά. Αυτή τη στιγμή καίγονται πυκνέ δασικέ εκτάσει μέσα στην καρδιά του δάσου. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι οι επίγειε δυνάμει δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα επίμαχα σημεία, γιατί είναι βραχώδει οι δρόμοι. Και αυτό που συνέβη είναι ότι χθε το βράδυ και σήμερα πραγματοποιήθηκε συντονιστικό παρουσία όλων των εμπλεκομένων φορέων και οι υλοτόμοι, τα 30 άτομα και πάνω, ουσιαστικά έχουν κατασκευάσει ήδη νέες μεγάλες αντιπυρικές ζώνες, έτσι ώστε όταν θα τεθεί υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά να αριοθετηθεί και να σβηστεί. Εικόνες καταστροφής, Αντώνη, που προκαλούν θλίψη για κάτι που δεν ξαναγίνεται, όπως το δάσος της Δαδιάς. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.